συγκεντρώσεις μνήμης και πορείες για την επέτειο των 14 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιούνται σήμερα και στην Κρήτη. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το κέντρο του Ηρακλείου. Επί των οδών Γιαμαλάκη και Αγίου Μινά βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη. Μόλις ολοκληρώθηκε η δεύτερη κατά σειρά πορεία. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε ένα κρυφτούλι ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και μερίδα διαδηλωτών, οι οποίοι αρχικά κατευθύνθηκαν μέσω της λεωφόρου Καλοκαιρινού προς την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Διασπάστηκαν σε αυτό εδώ το σημείο οι ομάδες που συμμετείχαν στην δεύτερη πορεία που πραγματοποιήθηκε απόψε. Η μία ομάδα μέσω της Αγίου Μινά κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης και διαλύθηκε. Η δεύτερη, όπως ήδη σας ανέφερα, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όμως στη συμβολή της Καλοκαιρινού με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είχαν ήδη παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, οπότε οι διαδηλωτές επέστρεψαν από την Καλοκαιρινού και τώρα έχουν μπει στη Γιαμαλάκη. Είναι το πιο θερμό σημείο της αποψινής δεύτερης πορείας, η οποία, όπως σας είπα, εξελίχθηκε στο κέντρο της πόλης με αφορμή την επέτειο για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Είναι μια συνθήκη η οποία επιτείνεται από τα γεγονότα των τελευταίων 24 ώρων και, όπως είναι αντιληπτό, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Βλέπουμε ότι οι δημιουργίες των ΜΑΤ ακολουθούν κατά πόδα στους διαδηλωτές καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Η πρώτη πορεία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 6. Ρίψη μολότοφ αυτή την ώρα γίνεται στην οδό Γιαμαλάκη. Στην οδό Γιαμαλάκη αυτή τη στιγμή πέφτουν μολότοφ. Υπάρχουν εγκλωβισμένα αυτοκίνητα ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους διαδηλωτές και γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται με τα αυτοκίνητά τους εγκλωβισμένοι σε αυτό το σημείο. Όπως σας είπα, ήταν αναμενόμενο αυτό που ακολούθησε. Φαινόταν ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο είδους συμπλοκή. Όπως βλέπετε, πέφτουν μολότοφ. Ναι, δυστυχώς, ναι, το ακούμε. Το ακούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και για εσάς και για όσους κινούνται στο κέντρο. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι έχει αρκετό κόσμο. Μπήκαν τα ΜΑΤ ανάμεσα στους τελευταίους διαδηλωτές του αντιξουσιαστικού χώρου και τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί νωρίτερα, προκειμένου να αποτρέψουν τη ρήψη των μολότοφ προς τα αυτοκίνητα και προς τους πολίτες που εγκλωβίστηκαν από την ανακοπή της πορείας στο κέντρο της πόλης και την επιστροφή των διαδηλωτών προς το κέντρο. Όπως βλέπετε αυτή την ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να αποθήσουν τα άτομα τα οποία πρωταγωνίστησαν στη ρήψη των μολότοφ. Είχαμε νωρίτερα ένα διακριτικό έλεγχο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε προσαγωγή. Δεν το γνωρίζω εάν τελικά εξελίχθηκε σε προσαγωγή είτε κάποιο είδους σύλληψη. Χωρίς να γνωρίζουμε αν μεσολάβησε κάτι, αν είδαν οι αστυνομικοί κάτι και για τον λόγο αυτό προχώρησαν στον έλεγχο και την προσαγωγή ενός ατόμου. Άρα για όπως βλέπετε, εδώ σε αυτό έχει γίνει άλλη μία προσαγωγή από ό,τι μου λένε, αλλά από εδώ, από το σημείο από τη Γιαμαλάκη, όπου έγινε η ρήψη των μολότοφ, στο βάθος της Γιαμαλάκη, εάν μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνεται εκτεταμένη η ρήψη μολότοφ. Ναι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό πλάνο, Έλλη. Επαναλαμβάνω ότι η ένταση αυτή την ώρα εστιάζεται στην οδό Γιαμαλάκη. Εκεί όπου, όπως μας είπες πριν από λίγο, υπήρξαν και εγκλωβισμένα αυτοκίνητα. Είμαστε πίσω από τις τουλάχιστον δύο δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες βρίσκονται στην προμετωπίδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρήψη, από ό,τι καταλαβαίνω, και δακρυγόνων. Είτε κροτίδων κρότου λάμψης για να αποθηθούν
Ναι, δακρυγόνα. Είναι δακρυγόνα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και δυστυχώς επεισόδια είχαμε και στα Εξάρχεια και στη Θεσσαλονίκη με φωτιές, με ρήψεις μολότοφ. Εσείς λαμβάνετε αυτή την ώρα απευθείας εικόνα από το κέντρο του Ηρακλείου. Με πολύ μεγάλη προσοχή και πίσω από τις διμερίες, η συνάδελφος μαζί με τον συνάδελφο Περατέρ δίνουν εικόνα από το σημείο της Γιαμαλάκης, στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί όπου έχει δημιουργηθεί επεισόδιο με ρήψεις μολότοφ, με ρήψεις δακρυγόνων. Είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Έχει σπάσει στα δύο η δεύτερη πορεία που βρισκόταν νωρίτερα σε εξέλιξη. Η συνάδελφος προσπαθεί να προσεγγίσει με προσοχή το σημείο. Έλλη, προσπάθησε όσο μπορείς στο μέτρο του εφικτού και με μεγάλη ασφάλεια να προσεγγίσεις. Νωρίτερα ακούσαμε και το χαρακτηριστικό ήχο, βλέπουμε και τη χαρακτηριστική εικόνα. Ακριβώς. Έκαναν μια περιορισμένη χρήση δακρυγόνων οι αστυνομικοί. Βεβαίως εμείς δεν έχουμε την κατάλληλη προστασία, αλλά φαίνεται ότι ήταν αρκετοί για να αποθηθούν τα άτομα που, όπως βλέπετε, σε όλο το μήκος της οδού έχουν κάνει χρήση μολότοφ. Βλέπετε μικρές εστίες φωτιάς, βλέπετε το έφλεκτο υγρό που περιείχαν οι μολότοφ. Ναι, και όπως οι οποίες είναι διάσπαρτοι στο δρόμο. Ναι, έχει διακοπεί και η κυκλοφορία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν, πολλοί οδηγοί, mm-hmm. πολλοί οδηγοί που μπαίνουν από παράδρομους και, όπως βλέπετε, είναι επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να αποφύγουν το σημείο, λογικό είναι αυτό, οπότε για όποιον παρακολουθεί, καλό είναι να γνωρίζει ότι αυτή την ώρα είναι καλό να αποφύγει το κέντρο της πόλης, ειδικά το σημείο αυτό στη Γιαμαλάκη και περιμετρικά του σημείου αυτού που μόλις αναφέραμε. Σας δίνω εικόνα από το σημείο όπου έχουμε αναδιάταξη των δυνάμεων των ΜΑΤ, στον πεζόδρομο της Χάνδακος. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αναδιάταξη για τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν... Απέκτησαν κάποια απόσταση από τους διαδηλωτές. Mm-hmm. Λοιπόν, προσπαθούν να συνταχθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να περιορίσουν τη μικρή εστία έντασης που προηγήθηκε με ρήψεις μολότοφ, με δακρυγόνα. Ακούγονται πολλοί κρότοι και... Από ό,τι καταλαβαίνω, κατευθυνόμαστε προς τον Ευαγγελισμό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, ακολουθείς και εσύ καταπόδας πίσω από τις δημιουργίες των ΜΑΤΗ συνάδελφος σε μια διαδρομή από τη Γιαμαλάκη που κατέληξε στη Χάνδακος. Δύο προσαγωγές για την ώρα, ρήψεις μολότοφ και δακρυγόνων νωρίτερα. Είναι μια κατάσταση που καλύτερα, αν μπορεί κάποιος να την αποφύγει, ας μην προσεγγίσει το κέντρο του Ηρακλείου αυτή την ώρα. Ακριβώς. Ακούστηκαν πολλοί κρότοι, οι οποίοι προέρχονται και από μολότοφ και από ρήψη κροτίδων από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, Έλλη, εγώ θέλω να σου δώσω το χρόνο να προσεγγίσεις όσο μπορείς, με μεγαλύτερη ασφάλεια και αν χρειαστεί και υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Να επιστρέψουμε στη συνάδελφο Έλλη Κοκάλη σε αυτό το σημείο, στο κέντρο του Ηρακλείου. Πριν από ελάχιστα λεπτά, σε είχαμε αφήσει στη διαδρομή προς τον Ευαγγελισμό, Έλλη. Ακούμε. Σε αυτό εδώ το σημείο, στη συμβολή με την οδό Χρονάκη, είχαμε πολύ μεγάλη ένταση με ρήψη βράχων ολόκληρων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και βεγγαλικών σε ευθεία βολή προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι οπισθοχωρούν αυτή τη στιγμή, καθώς, όπως σας είπα, ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα, τα βεγγαλικά που χρησιμοποίησαν οι διαδηλωτές έπεφταν κυριολεκτικά πάνω στα σώματα των αστυνομικών. Είναι λίγο πιο πάνω στη συμβολή της οδού Χρονάκη. Είμαστε στη συμβολή της οδού Χρονάκη με την Παραλιακή και στο βάθος εκεί που φαίνεται το φως, εκεί έχουν πέσει οι πέτρες, εκεί έπεσαν και οι κροτίδες, τα βεγγαλικά από την πλευρά των διαδηλωτών που είναι κυκλωμένοι τόσο από αυτή την πλευρά όσο και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του επιμελητηρίου. Υπάρχουν δημιουργίες της αστυνομίας οι οποίες τους έχουν κυκλώσει. Έλα από εδώ, Στέλιο.
Εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα και απευθύνομαι στους συναδέλφους πάνω στο κοντρόλ να δούμε εικόνα από λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, αυτό που μόλις μας περιέγραψες, δηλαδή με τα πυροτεχνήματα. Αν έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε για την ώρα. Μπορώ για να την σας ώρα. Το στείλω και άμεσα. Ωραία. Μπορώ. Κάνε μια προσπάθεια, Έλλη, αν τα καταφέρουμε να δείξουμε αυτό που μόλις περιέγραψες νωρίτερα, διότι περιέγραψες μια μάχη περιορισμένης έκτασης. Δεξιά, με την ρήψη. Και εγώ μαζί με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Ναι, ναι, βεβαίως, με πολύ μεγάλη προσοχή. Βεγγαλικά από αυτά που πρέπει να κατευθύνονται στον ουρανό και όπως σας είπα έπεφταν πάνω στα σώματα των αστυνομικών.